Καλή σας ημέρα. Για άλλη μια φορά καλωσορίζω εδώ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Δικτύων, τον Γιώργο Τοδέδε. Για άλλη μια φορά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να είναι εδώ, να ακούσει τις απόψεις του Δήμου, τα προβλήματα που υπάρχουν, να δούμε αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει μαζί το προηγούμενο διάστημα, το πού βρίσκονται τα έργα τα αντίστοιχα. Μιλάμε για το έργο του ενός εκατομμυρίου που αφορούσε τη βελτίωση των υποδομών της παλαιάς Αττικής Οδού Κορίνθου Πατρών, τον οδικό δίκτυο της παλαιάς Αττικής Οδού για Άργος και το οδικό δίκτυο της παλαιάς Αττικής Οδού προς Επίδαυρο, για τα οποία έχουν βγει αντίστοιχα 350 και 350 χιλιάδες. Τον ενημερώσαμε λοιπόν για τα έργα τα οποία, το που βρίσκονται. Και βεβαίως κουβεντιάσαμε και προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα και βεβαίως υπάρχει από τη δική του πλευρά ένα θετικό κλίμα να προσπαθήσει και πιστεύω ότι όπως πάντα θα τα καταφέρει να υπάρξουν λύσεις και για άλλα προβλήματα τα οποία του τέθηκαν σήμερα εδώ κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στο γραφείο μου. Αλλά γι' αυτά αρμόδιος είναι ο ίδιος να μας πει. Εγώ να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον που δείχνει. Λύνουμε μαζί στη συνεργασία μικρά και μεγάλα προβλήματα, βελτιώνουμε τις υποδομές και πιστεύω ότι δεν είναι το ότι ο Γιώργος Οδέδες είναι Κορίνθιος. Εμείς έχουμε δει την αποτελεσματικότητά του όλο αυτό το διάστημα που μιλάει όλη η χώρα. Οδικοί άξονες και μεγάλα έργα, το μετρό στη Θεσσαλονίκη και άλλα έργα τα οποία ήταν ουσιαστικά βαλτωμένα, ολοκληρώθηκαν και κάποια θα ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα. Το ενδιαφέρον λοιπόν που δείχνει για όλη την Ελλάδα, το δείχνει και για τον νομό Κορινθίας, που είναι και η πατρίδα του, και εμείς γι' αυτό μόνο ευχαριστίες έχουμε να του πούμε δημόσια. Να σας καλημερίσω όλους, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τα στελέχη του Δήμου Κορινθίων για μια φιλόξενη υποδοχή και ζεστή, που είναι μέσα στα πλαίσια μιας συνέχειας επαφών, συναντήσεων, μιας συνεργασίας που έχει θεσμοθετηθεί σε μόνιμη βάση και η οποία παράγει θετικά αποτελέσματα για τον τόπο, για το Δήμο, για την Κόρινθο, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση σε σχέση με την πολιτεία και την κυβέρνηση. Είναι δύο φορείς που πρέπει να συνεργάζονται ώστε σε μια δύσκολη εποχή οι συνέργειες και οι κοινές πρωτοβουλίες να έχουν αποτελέσματα για τους πολίτες. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε αρχίσει να το επιτυχάνουμε. Εισαγωγικά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό που ανέφερε και ο Δήμαρχος σε σχέση με τους μεγάλους οδικούς άξονες και να πω ότι μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων της Πελοποννήσου, μιλώ για τον αυτοκινητόδρομο Μωρέα και τον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού, το Κόρινθος Τρίπολης Πάτρα Καλαμάτα και το Κόρινθος Πάτρα αντίστοιχα, δεν έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα και αναπτυξιακές προϋποθέσεις σημαντικές για το σύνολο της χώρας, αλλά έχουμε και ειδικά για την Κορινθία και το Δήμο Κορινθίων ένα διαφορετικό τοπίο. Πλέον δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος Κορινθίων, η Κόρινθος και ο νομός ολόκληρος, να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο διακομιταστηριστικό κόμβο, ένα σύγχρονο κόμβο μεταφορών, εμπορίου, συγκοινωνιών, και αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο στο στρατηγικό σχεδιασμό και του Δήμου και του Νομού, που έχει την ευελιξία και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις κάθε φορά. Τι είναι η Κόρινθος? Είναι το σταυροδρόμι κρίσιμων διαδρομών, είτε των αυτοκινητόδρομων είτε του σιδηρόδρομου. Είναι και ταυτόχρονα ο ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Αττικής, που λεκανοπεδίο, αλλά και τη δυτική πύλη της Ελλάδας από και προς την Ευρώπη, την Πάτρα. Αυτό ο στρατηγικός χαρακτήρας, ειδικά της πόλης, του Δήμου, αλλά και ευρύτερα του νομού, νομίζω ότι μπορεί να παίξει αναπτυξιακό θετικό ρόλο με ευνοϊκά αποτελέσματα και για το Δήμο και για το νομό το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι αυτοκινητόδρομοι δεν είναι από μόνοι τους ανάπτυξη. Είναι υποδομή όμως για να μπορέσουμε να χτίσουμε απάνω την ανάπτυξη και φυσικά όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Στους αυτοκινητόδρομους υπήρξε ένας άθλος, θα έλεγα, χωρίς να ευλογάω τα γένια, γιατί είναι δουλειά πολλών παραγόντων και των υπηρεσιών του Υπουργείου
και της αυτοδιοίκησης που θα έλεγα καρτερικά στάθηκε απέναντι στις δυσμενείς επιπτώσεις που υπήρχαν στις τοπικές κοινωνίες στη φάση της κατασκευής του, της κατασκευής τους, και φυσικά και των εργαζομένων αλλά και των εκπροσώπων της παραχώρησης που έκαναν τις αναγκαίες υποχωρήσεις ώστε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρόνο να καταφέρουμε να επιτελεστούν μικρά θαύματα και να παραδώσουμε έγκαιρα με βάση τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωμένους οδικούς άξονες. Επιτρέψτε μου μία παρένθεση για να υπογραμμίσω ένα στοιχείο που θα ήθελα να γνωρίζετε για να καταλάβετε το μέγεθος αυτής της εθνικής, θα έλεγα, προσπάθειας. Οι αυτοκινητόδρομοι χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από δύο διαφορετικά κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στις 31 Οκτώβρου του 2017, οι αυτοκινητόδρομοι έπρεπε να είναι πλήρως περαιωμένοι και σε χρήση. Τι πρακτικές συνέπειες θα είχε αν δεν το καταφέρναμε αυτό για τη χώρα? Πρώτον, την επιστροφή όλων των χρημάτων που έχει πάρει η χώρα από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Αυτό, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Κόρινθος Πάτρα μεταφράζεται άμεσα σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Για έναν αυτοκινητόδρομο. Δεύτερον, πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεκδικήσεις αγωγών αποζημίωσης από τους εργολάβους, γιατί τα έργα δεν τέλειωσαν έγκαιρα. Για κάθε αυτοκινητόδρομο που δεν θα τέλειωνε στην ώρα του, υπολογίστε ένα πρόστιμο της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου για τη χώρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για ένα σύνολο 5 αυτοκινητοδρόμων θα σημαίνει κανένα 2 μνημόνια ακόμα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα οικονομικά δυσβάστακτα αποτελέσματα τα οποία θα είχαμε αν δεν επιτελούσαμε το έργο μας και δεν κατορθώναμε να κατακτήσουμε το στόχο της έγκαιρης παράδοσης των αυτοκινητοδρόμων. Δεύτερον, για το μέγεθος της προσπάθειας. Η Ολυμπία Οδός, για παράδειγμα, το 2015, το Γενάρη μήνα που αναλάβαμε, είχε ένα ποσοστό προόδου της τάξης του 60%. Υστερώντας από το χρονοδιάγραμμα 15 μήνες. Δηλαδή ήταν 15 μήνες περίπου πίσω από αυτό που θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί. Από το 2007 που ξεκίνησε μέχρι το 2015 είχε ολοκληρωθεί το 60%. Εμείς μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραμε να αποπερατώσουμε το υπόλοιπο 40%, να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, Μάρτι να παραδώσουμε το λειτουργικό κομμάτι και τώρα, 31 Αυγούστου, να έχουμε ολοκληρωμένο το σύνολο του αυτοκινητού. Αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι μια εθνική προσπάθεια που δικαιώθηκε εκτός από τη χώρα έχει άμεση επίπτωση και στην τοπική κοινωνία και στους δήμους μέσα από τους οποίους διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε στη συνεργασία με αυτούς τους δήμους, όπως σήμερα με το Δήμο Κορινθίων, να μεγιστοποιήσουμε τα ωφελήματα. Πώς? Ενισχύοντας τις υποδομές που απαιτούνται, βοηθώντας την προσπάθεια για παρεμβάσεις αναπτυξιακές σε κάθε Δήμο ή ακόμα και να επουλώσουμε πληγές που έχουν δημιουργηθεί μετά την κατασκευή αυτών των έργων. Έτσι, το πρώτο που κάναμε ήταν να χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους κατάντητο αυτοκινητοδρόμου, ώστε να αποκαταστήσουν το παλιό εθνικό δίκτυο, στο μέτρο του δυνατού. Στα πλαίσια αυτά, όπως ακούσατε και από τον Δήμαρχο, η Γενική Γραμματεία Υποδομών ενίσχυσε με το συνολικό ποσό του 1.700.000 ευρώ το Δήμο Κορινθίων, ώστε να μπορέσει να συντηρήσει και να βελτιώσει το κομμάτι της παλιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών, το κομμάτι της παλιάς εθνικής οδού Κορίνθου Άργους και το κομμάτι της παλιάς εθνικής οδού, της νέας εθνικής οδού Κορίνθου Επιδαύρου, που διέρχεται μέσα από τα όρια του. Και είναι πολύ θετική η εξέλιξη για την οποία ενημερώθηκα σήμερα από τον Δήμαρχο, που με μεγάλη ταχύτητα οι υπηρεσίες του, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τα αρμόδια στελέχη κινήθηκαν γρήγορα ώστε να έχουμε ήδη την πρώτη δημοπράτηση και την ολοκλήρωση των δημοπρατήσεων αυτών των έργων μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεύτερον, μια σημαντική και κρίσιμη υποδομή που γνωρίζετε όλοι είναι ο βιολογικός καθαρισμός Κορίνθου Λουτρακίου, που με η αξιοποίηση των νερών του, η αναβάθμισή του δηλαδή σε τριτοβάθμια επεξεργασία και η διοχέτευση των νερών σε άρδευση, με αποτέλεσμα τη μείωση του καλλιεργητικού κόστους για τους Κορίνθιους αγρότες, ένα έργο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ που πολύ σύντομα δημοπρατείται. Και σε αυτό έχουμε μια θετική εξέλιξη, γιατί πολύ γρήγορα ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες και τα λεφτά πιάνουν τόπο. Δεν μένουμε σε αυτά.
θα έχουμε άμεση παρέμβαση σε ένα δίκτυο αντιπλημμυρικών έργων σε όλο το μήκος του άξονα της Ανοιχής Οδού Κορίνθου Πατρών, με ένα σημαντικό κομμάτι αντιπλημμυρικών έργων και μέσα στο Δήμο Κορινθίου. Γιατί γίνονται αυτά τα έργα? Όπως γνωρίζετε, στον αρχικό σχεδιασμό υπήρχε εκτός από την εργολαβία του αυτοκινητόδρομου και η εργολαβία του τρένου που πηγαίνει προς την Πάτρα, η οποία θεωρητικά και με βάση τον παλαιό σχεδιασμό θα έπρεπε να προπορεύεται του αυτοκινητόδρομου. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, η εργολαβία της Εργοσέ διελήφθη πριν από χρόνια. Σήμερα έχουν αποκτήσει να αποκαθίστανται οι ρυθμοί. Αποτέλεσμα είχε αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ήταν αρμοδιότητα της Εργοσέ και τα οποία θα έπρεπε να είναι σήμερα ολοκληρωμένα και πλήρη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ή άλλα έργα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατασκευή τους εξαιτίας των διασταυρώσεων του αυτοκινητόδρομου με τη σιδηροδρομική γραμμή. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε τώρα ως Υπουργείο και σε συνεργασία με τους Δήμους να δούμε ποια από αυτά τα έργα είναι τα πλέον επίγοντα, ώστε σε ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές να έχουμε πάρει ήδη τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για να μην έχουμε τα γνωστά φαινόμενα των πλημμυρών που δυστυχώς και στο νομό μας, στο νομό Κορυθίας, έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Εκεί είχαμε τη συνεργασία του Δήμου και αντιδήμαρχη του κυρίου Πνευματικού, του Δήμου Κορυθίων. Και στελέχη της τεχνικής του υπηρεσίας ήρθαν μαζί με στελέχη του Υπουργείου, επισκέφτηκαν όλο το μήκος της διαδρομής. Υπάρχει ήδη ένας κατάλογος αυτών των έργων με τεκμηριωμένες προκαταρτικές μελέτες, ώστε να έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε μία πρώτη πλήρη γνώση των έργων που απαιτούνται σε αυτές τις περιοχές. Τις επόμενες μέρες λοιπόν η υπηρεσία μας θα αναθέσουν τις μελέτες για αυτά τα έργα αδαπάνως για το δημόσιο στον παραχωρησιούχο. Αναλαμβάνει δηλαδή την υποχρέωση ο παραχωρησιούχος Ολυμπίας Οδού, χωρίς αμοιβή, αδαπάνως για το δημόσιο, να εκτελέσει αυτές τις μελέτες, να τεθούν στην κρίση των υπηρεσιών του Υπουργείου, που σαφώς μαζί με τους Δήμους θα αξιολογήσουμε κατά ιεράξη και τα προτεραιότητα πού θα πρέπει να παρέμβουμε, ώστε να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε συστηματικά την αντιπλημμυρική θωράκιση και του Δήμου και του Νομού και της διαδρομής ολόκληρης από την Κόρυθο μέχρι την Πάτρα. Επιτρέψτε μου να κλείσω με κάποια από τα αιτήματα που έθεσε ο Δήμαρχος και θεωρώ ότι όπως πάντα είναι σε θετικό επίπεδο, τεκμηριωμένα και επαρκώς αιτιολογημένα, ώστε με θετικό μάτι να τα δούμε και να μπορέσουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά σταδιακά σε συνεργασία να τα υλοποιούμε. Πρώτον, στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών έργων και της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου, τέθηκαν δύο κρίσιμα έργα. Το ένα που αφορά την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και το άλλο που αφορά την περιοχή των Αθηκείων. Θεωρώ ότι είναι έργα on εκ των ουκ άνευ, είναι έργα προστασίας ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών βλέπει με θετικό μάτι τέτοια έργα. Όπως σας έχω πει, έχουμε αλλάξει την ατζέντα και τέτοια έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές και πρόληψη φυσικών καταστροφών είναι πρώτα στην ατζέντα. Άρα τα αξιολογούμε θετικά, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια μέσα από δικές μας χρηματοδοτήσεις και εκτέλεση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μπορούμε να δούμε θετικά τις παρεμβάσεις μας και σε αυτές τις υποδομές. Το δεύτερο είναι μία παρέμβαση που αφορά τις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές, όπου κάποιες υποδομές ή έχουν βλαφτεί ή έχουν πληγεί ή έχουν καταστραφεί. Κομμάτια του οδικού δικτύου, ρέματα και χύμαροι που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και μιλώ για την περιοχή Ρητού και την ευρύτερη Σοφικού που είχαμε τις φετινές φωτιές, θα χρειαστεί σίγουρα από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος τη συνδρομή και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών πέραν των υπολείπων κρατικών θεσμών και μηχανισμών. Εμείς θα ανταποκριθούμε θετικά. Έχουμε τη συνεργασία ακριβώς για να δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα τι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα χρειαστούν ώστε να αποκαταστήσουμε τις υποδομές που επλήγησαν και νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα το οποίο και εσείς και εμείς θα είμαστε στην πορεία, θα έχουμε στην πορεία τη δυνατότητα παρακολούθηση στην υλοποίηση. Έχει αναλάβει μεγάλες υποχρεώσεις και για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσουμε. Θα υπάρξουν και μελέτες που θα αφορούν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στα οδικά μας δίκτυα. Εκμεταλλευόμενοι χρηματοδοτήσεις που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα τρέξει ένα ευρύ πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, που μας ενημέρωσε ο κύριος Δέδες, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν την οδική ασφάλεια. Τέτοια σημεία είναι
οι σημάσεις με φωτεινή σηματοδότηση και όχι μόνο και διαμορφώσεις κόμβων στην οδό Επιδαύρου που διασχίζει το κομμάτι της Λουτρών, Αλμυρή κτλ. Αλλά και σε άλλα σημεία του δικού δικτύου, ακόμα και εδώ στην παλιά που λέγαμε στη Νέα Εθνική Οδό που περνάει από την Κόρινθο και διασχίζει κομμάτια στο συνοικισμό με την Μπαθαρίστρα από την Κόβη στη μέση ή να δούμε πώς θα συνδεθεί αυτή για λόγους ασφαλείας με τον ιστό της πόλης Κορίνθου σε κάποια σημεία που εμείς από καιρό έχουμε κάνει κάποιες μελέτες και βεβαίως τώρα θα είναι η συγκυρία, ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που θα κάνουν τα οδικά μας δίκτυα στο Δήμο Κορινθίων πιο ασφαλή. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα κομμάτια του δικού δικτύου, τα οποία και αυτά έχουν ζητήματα ασφάλειας, με μπάρες που μπορούν να μπουν, με σημάνσεις, ακόμα και με διαγραμμίσεις που δεν υπάρχουν, κύριε Δέδε, σε πάρα πολλά σημεία και τις βραδινές ώρες είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα σημεία και έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις που κάνετε είναι ουσιαστικές. Μετά από την επιτυχή προσπάθεια που είχατε εσείς κυρίως αλλά και η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση των οδικών αξώνων και όχι μόνο, σήμερα προχωράμε σε συνοδά έργα τα οποία θα κάνουν αυτούς τους αυτοκινητόδρομους και τον προαστιακό που πέρασε να είναι και ασφαλής για όλους εμάς που είμαστε γύρω από αυτούς τους δρόμους, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά που θα θωρακίσουν πιστεύω τις τοπικές μας κοινωνίες, ιδιαίτερα στη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, αλλά και έργα που είναι αναπτυξιακά, που πιστεύω θα υλοποιηθούν τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, όπως είναι η αξιοποίηση των ενών του βιολογικού, θα είναι έργα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία, γιατί ειδικά η αξιοποίηση των ενών του βιολογικού είναι το πρώτο έργο τέτοιας μορφής σε όλη τη χώρα. Και μακάρι μετά να υπάρχουν μιμητές, να υπάρχουν τέτοια έργα και στην υπόλοιπη χώρα, γιατί είναι σημαντικά έργα σε μία περίοδο που οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν τους αγρότες κυρίως και πλήττουν και την αγροτική παραγωγή και συμβάλλουν στη μείωση του κόστου παραγωγής τέτοια έργα. Μακάρι να πετύχουμε εδώ στην Κόρινθο και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε για να υπάρξουν αντίστοιχα έργα και στην υπόλοιπη χώρα. Και πάλι να σε ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο Δημαρχείο της Κορίνθου.